Στρατηγικό ρόλο αναλαμβάνει η Ήπειρος μετά την διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ρωσίας για την ελληνική συμμετοχή στο δεύτερο αγωγό φυσικού αερίου που θα διέλθει της χώρας, South Stream. Ο ελληνικός κλάδος του αγωγού θα ξεκινά από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ιταλία, ενώ προβλέπεται ότι η συμφωνία θα έχει ισχύ για 30 χρόνια και μέσω του αγωγού θα διέρχονται 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως. Η οριστική διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου εκκρεμεί ακόμη και σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η χάραξη αφορά τους εταίρους που θα συγκροτήσουν την εταιρεία του έργου και στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Η διέλευση των δύο αγωγών φυσικού αερίου από την περιφέρεια σε συνδυασμό με την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξώνων, την Εγνατία και την Ιόνια Οδό, δημιουργούν νέα δεδομένα για τη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας, που αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή του ενεργειακού γίγνεσθε, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δημήτρη Πανοζάχο, ο οποίος μίλησε στο ITV. Ζητούμενο είναι οι φορείς της περιφέρειας να μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά και αναπτυξιακά ωφέλη της συμφωνίας, καθώς και τις υποδομές. Θεωρώ ότι μετά την κατασκευή των οδικών αξώνων και τον τίτλο των οποίων πλέον χρησιμοποιούμε ότι έχουμε γίνει μεταφορικό κέντρο, διασταύρωση μεγάλων οδικών αξώνων, θεωρώ ότι είναι καλό, είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε το ότι είμαστε η τελευταία περιφέρεια της Ελλάδος από την οποία διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου. Εκτιμώ ότι είναι σημαντικό, θεωρώ ότι θα επηρεάσει την οικονομία στην Ήπειρο σε όλα τα επίπεδα, από το ότι θα αναπτυχθούν πλέον νέα επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με αυτό το ζήτημα, μέχρι πιθανόν και οι σκέψεις οι οποίες θα πρέπει να επανεξεταστούν στο Πανεπιστήμιο για τα αιτήματα της ίδρυσης νέων σχολών, όπως επίσης και στο ΤΕΙ. Είναι λογικό ότι θα γίνουμε σημείο αναφοράς και κατά συνέπεια και χώρος προσέλκυσης ανθρώπων, επενδυτών, οι οποίοι σχετίζονται με τα ενεργειακά. Νομίζω ότι ούτε στο μυαλό μας το είχαμε πριν από μερικά χρόνια, ότι η χώρα, η Ελλάδα και η περιφέρεια της Ηπείρου θα αναδειχθούν σε σημαντικούς παίχτες, πρωτεργάτες στην υπόθεση της ενέργειας. Σκεφτείτε ότι από εκεί που ήμασταν ζητιάνοι στην υπόθεση αυτή, σήμερα οδηγούμαστε στο να είμαστε οι πρωτεργάτες ή, αν το θέλετε, οι πρωταγωνιστές στο παιχνίδι πλέον που στείνεται γύρω από το ζήτημα της ενέργειας.